επισκοπικήν του διακονίαν εν δια αρτισιστάτω ταύτη Μητροπόλη. Προσέτη δια να επιστέψομεν την χαράν την οποίαν αυτός και ο πιστός λαός της Μητροπόλεως του πρότριτα έλαβον εκ φαναρίου δια της επισήμου Άγιο κατατάξεως του νέου οσιομάρτυρος Εφραίμ της νέας μάκρης. Ακόμη διότι και ο εντιμότατος δήμαρχος Αμαρουσίου κύριος Γεώργιος Πατούλης εκ παραλλήλου εζήτησε να επισκεφθόμεν και ευλογήσομεν τον Δήμον Αμαρουσίου, το Δημοτικόν Συμβούλιον του οποίου απεφάσισεν όπως ανακηρύξει την μετριότητα ημών επίτιμων δημότην της πόλεως. Ιδού λοιπόν εν μέσω ημών σήμερο, Δευτέραν Κυριακήν του Ματθαίου, εις των ωραίων τούτων ναών της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, εν ιερουργία μυστηρίου μεγάλου, φανερούντος το γεγονός της Εκκλησίας. Εν ευλογία Κυρίου, εν αγάπη εκτενή, εν κατανοίξει και συγκινήσει και χαρά ούκο λίγη. Δόξα το Θεό. Μισό λεπτό. Ο οποίος ούτως οικονόμησε τα πράγματα και ούτως ημάς επί το αυτό συνήγαγε. Αγαπητοί αδελφοί, το Τριώδιον των Ρόδων, δηλαδή το Πεντηκοστάριον, ολοκληρώθη μόλις προσφάτως με τα εορτάς της Θείας Αναλήψεως της Πεντηκοστής και των Αγίων Πάντων. Και ήδη εισήλθομεν εις των συνηθισμένων κύκλων των Κυριακών του έτους. Με άλλους λόγους, η αναδημιουργία την οποία ενήργησε ο Θεός δια του Σταυρού της Αναστάσεως της εις τα δεξιά του θρόνου της Θείας Μεγαλοσύνης από καταστάσεως της ανθρωπίνης φύσεως και δια της μεταταύτα πολυχεύμονος του Παναγίου Πνεύματος Ομβροτοκίας έδωκε καρπών πλούσιων και λαμπρών των χωρών των Αγίων Πάντων. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, νεάνιδες, γέροντες, παιδεία, νήπια, σοφία, γράμματι, επιφανής κατά κόσμον ή άγνωστοι, πλούσιοι, πένιτες, επιστήμονες, τεχνίτε, καλλιτέχνε, χειρόνακτες, λαοί φιλέ και γλώσσε, εκαθάρθησαν, εφωτίστησαν, υγειάστησαν, εθεώθησαν και συμβασιλεύουν εις τους αιώνας των αιώνων μετά του αιωνίως ζώντος Θεού, μικρή Θεή και αυτή κατά την εκείνου χάρη. Από την περασμένη Κυριακήν βλέπουμε ενώπιόν μας πραγματοποιημένων το ψαλμικών λόγιο. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Ο σκοπός της πλάσεως καταρχήν, ο αποτυχών δια του προπατορικού αμαρτήματος και της αναπλάσεως κατόπιν δια της όλης ενσάρκου οικονομίας, ήτι η θέωσης επιτέλους επιτυγχάνεται. Ο Πατήρ ειδόκησε, ο Υιός ενήργησε, το Πνεύμα το Άγιον ετελείωσε και ειδού αναρρύθμιτος χορός λευχημονούντων φωτοφόρων Αγίων καταστολίζει των νοητών της Εκκλησίας στερέων. Απόστολοι, μάρτυρες, αποστολικοί πατέρες, ιεράρχε, πατέρες, διδάσκαλοι, όσοι, βασιλείς, εις Απόστολοι, ιερομάρτυρες, όσοι ομάρτυρες, παιδομάρτυρες, νεομάρτυρες, κήρυκες, ομολογητέ, εγκρατευτέ, δίκαιοι, χαρισματούχοι,
ηνωμένοι με τους δια της ενσάρκου οικονομίας εκ των υστέρων τελειοθέντας, προφήτας, πατριάρχας, κριτάς και δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, συναπαρτίζουν την σεβασμίαν και δεδοξασμένην συναγωγήν των Θεών, πέριξ του ενός και μόνου καταφύσιν Θεού, του ενδρυσίν υποστάσεση προσκυνουμένου Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Τον πάντιμον τούτων χωρών η Εκκλησία προέβαλεν επισήμως την παρελθούσαν Κυριακήν των Αγίων Πάντων και έκτοτε προβάλλει συνεχώς καυχωμένη εν Κυρίω ως η καλή τεκνος μήτυρ εις εμνηνωμένη επί τεκναγαθία. Τούτο συνιστά την τελείαν και αποστομωτικήν απάντησην ημών εις πάντας τους ερωτώντας ημάς περί του ποία η ελπίση μόν και δια τι εξήλθομεν εκ του κόσμου της αθεΐας, της πλάνης και της αδιαφορίας και ευαπτίστημεν εις Χριστόν και ελάβομεν το όνομά Του και ενεκολπόθημεν το Ευαγγέλιον Του και ανεδέχθημεν τον Σταυρόν Του και ηγαπήσαμεν την πτωχίαν Του και τον ονειδισμόν Του ακριβώς δια την λύτρωση, ακριβώς δια την σωτηρίαν, ακριβώς δια των αγιασμών, ακριβώς δια την θέωση, όπως ακριβώς όλοι οι Άγιοι. Ιερότατε Μητροπολίτα Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού, φίλτατε εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ, η Θεία Χάρις σας εκάλεσεν επί το εκκλησιαστικών πηδάλιων του τμήματος τούτου της Ευάνδρου Αττικής Γης, εις ημέρας δυσκόλους. Γνωρίζουσα προφανώς ότι είστε άξιος και ικανός ιακοστρόφος δια να οδηγήσετε την ιεράν ολκάδα της αρτισιστάτου Μητροπόλεός σας εν ασφαλεία εις των ευλίμενων όρμων της αγάπης του Ενδριάδη Θεού. Εντός της ολκάδος αυτής ευρίσκονται και ικανοί απόγονοι εκ των εκ μικράς Ασίας και των νήσων της Προποντίδος και εκ του Πόντου βιαίως εκ ριζοθέντων τέκνων του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τα οποία εδώ εύρων καταφυγήν και εστίαν. Εις τας ιεράς προσπαθίας σας σας συνοδεύουν διάπηροι ευχέ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως και ολοκάρδιοι προσευχέ του Οικουμενικού Πατριάρχου και των Ιεροτάτων Μητροπολιτών του Θρόνου, όχι μόνον των της Συνοδείας ημών του Μητροπολίτου Ήμβρου και Τενέδου και του Μητροπολίτου Περγάμου, αλλά και των εντυπόλοι ενδημούντων και των εντεσανά των κόσμων επαρχίες αυτού. Να ζείτε εις έτη πολλά, διδάσκοντες το Ευαγγέλιον απερίτμητον, φανερούντες εις των λαών σας την οδόν του αγιασμού, καταγγέλλοντες εις των κόσμων την μακαρίαν εν Χριστώ ελπίδα και απολάβοντες της αγάπης, του σεβασμού, της υπακοής και της αφοσιώσεως του ποιμνίου σας προς δόξαν Θεού, άξιος. Σας ευχαριστούμε, φίλτατε εν Χριστώ αδελφέ, δια την εγκάρδιον και ευγενή και ευλαβή προσφώνησή σας και δια το πολύτιμον δώρον των τίμιων σταυρών, δια του οποίου θα ευλογούμεν των λαών του Θεού. Ως ελάχιστον αντίδωρον και εις ανάμνησιν της σημερινής λειτουργίας μας εις των ιερών τούτων ναών, προσφέρομεν αυτό το Άγιον Δισκοπότερον κατασκευασμένον εις την Κωνσταντινούπολη με την παράκληση να μας ενθυμίστε εις τας προσευχάς σας ως Άκης προσφέρετε δι' αυτού την ανέμακτον θυσία.